Η λειτουργία του αστικού κτέλ Καβάλας βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας. Ο πρόεδρος του οργανισμού Γιάννης Χαλεπιάδης βρέθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου για να απαντήσει σε ερωτήματα των Δημοτικών Συμβούλων αναφορικά με τη λειτουργία της εταιρείας. Αφορμή στάθηκε η έγκριση κατά πλειοψηφία των χειμερινών δρομολογίων που θα εφαρμοστούν από τις 15 Νοεμβρίου έως τις 15 Μαΐου. Εμείς το αντιμετωπίζουμε καθημερινώς, γιατί όσο περισσότερο κυκλοφορεί ο κόσμος με τα ιδιωτικά τους αυτοκίνητα και όχι με τα αστικά, πάντοτε θα υπάρχει πρόβλημα στους δρόμους όσον αφορά τη φόρτιση των δρόμων και τα διπλοπαρκαρίσματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε εμείς για να δρομολογήσουμε τα λεωφορεία. Όσο για τις τιμές των εισιτηρίων που ρωτήσατε, τα εισιτήρια, όπως ξέρετε, την τιμή δεν την καθορίζουμε εμείς σαν αστικό κτέλ Καβάλας. Η τιμή καθορίζεται από το Υπουργείο και αφορά όλα τα κτέλ της επαρχίας. Δηλαδή είτε στο Ηράκλειο είστε, είτε στα Γιάννενα, είτε στην Αλεξανδρούπολη, είτε στην Καβάλα, η τιμή είναι ενιαία και ίδια για όλα τα λεωφορεία τα αστικά. Εκτός, πάλι λέμε, από τους δύο οργανισμούς που είναι στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, που εκεί έχουν ξεχωριστό εισιτήριο. Κυριακές και αργίες, το μεγαλύτερο μέρος της πόλης δεν εξυπηρετείται. Μπορώ να καταλάβω πραγματικά και καταλαβαίνω, γιατί το βλέπουμε σε καθημερινή βάση, τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η επιχείρηση με τον πανδημία του κορονοϊού, η οποία έχει στερήσει πραγματικά, και τα στοιχεία ήταν μοναδικά τα οποία μας έδωσε ο Πρόεδρος. Έχει στοιχήσει λοιπόν χιλιάδες εισιτήρια από την επιχείρηση, με αποτέλεσμα ουσιαστικά θα έλεγα να μπορεί κάποιος να πει ότι αντιμετωπίζει ακόμη και πρόβλημα επιβίωσης. Καταλαβαίνω, κύριε Πρόεδρε, τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζετε. Απλώς θα θέλαμε να βάλετε σε αυτή την πολύπλοκη εξίσωση που έχετε να επιλύσετε και το συμφέρον του δημότη, του πολίτη. Το να ενισχύσουμε περιπτωσιακά το κτέλ και δεν έχουμε τη δυνατότητα την οικονομική και δεν θα φέρει τα ποθούμενα αποτελέσματα. Θα είναι ευκαιριακά και, εν πάση περιπτώσει, αν θυμάστε, ο κύριος Σεριφιλίδης παλιά είχε κάνει μια τέτοια προσπάθεια η οποία δεν τελεσφόρησε. Όμως, κύριε Χαλεπιάδη, να ξέρετε ότι εμείς σαν παράταξη από την πρώτη στιγμή και σήμερα συνεχίζουμε εμείς να ενδιαφερόμαστε για την εταιρεία των αστικών κτέλ. Καταλαβαίνουμε βέβαια και την εταιρεία και κατανοούμε το τελευταίο διάστημα τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, λαμβάνοντας υπόψη την κρίση και τους περιορισμούς. Όλα τα κτέλ στην Ελλάδα πηγαίνουν σε ακτίνα μέχρι και 20 χιλιόμετρα από τις πόλεις τους, εκτός από την Καβάλα και την Καλαμάτα. Είναι δύο πόλεις μέσα σε όλη την Ελλάδα αυτό εδώ που έχει συμβεί. Νομίζω ότι ο κύριος Χαλεπιάδης είχε την υπομονή να απαντήσει σε όλους μας. Δεν άφησε κανέναν από τα ερωτήματα αναπάντητα. Και θεωρώ ότι εάν τελικά πιστούμε και πάμε σε μια κατεύθυνση ότι μαζί θα σχεδιάσουμε τις καλύτερες συγκοινωνίες στην Καβάλα, σε μια πόλη με ένα πολύ δύσκολο ανάγλυφο. Σε μια πόλη που είδατε, εγώ δεν το ήξερα, ότι πρέπει να είναι 12 μέτρα τα λεωφορεία και εμείς λέμε ότι πρέπει να είναι μικρά, ότι υπάρχουν δυσκολίες. Πρέπει δηλαδή να αλλάξουμε πολλά πράγματα και σε θεσμικό επίπεδο. Έκανε μια προσπάθεια να επεκτείνει τα όρια της αστικής περιοχής στα όρια του Δήμου Καβάλας, αλλά δεν με άκουσαν, έκαναν ένα σοβαρό λάθος τότε για να περάσει ομόφωνα η απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Βάλανε το δρομολόγιο για την εξυπηρέτηση των προσφύγων στο Ισκή Καπού, πέρασε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά τους είχα πει ότι στην περιφέρεια θα σταματήσει, όπως και σταμάτησε. Εδώ και αρκετά χρόνια, όποτε συζητάμε το συγκεκριμένο θέμα, δηλαδή της έγκρισης είτε των χειμερινών είτε των καλοκαιρινών δρομολογίων, περίπου κάνουμε την ίδια συζήτηση. Και φυσικά, κύριε Πρόεδρε, κύριε Χαλεπιάδη, δεν σημαίνει όσοι ψηφίζουν ναι είναι μαζί σας και όσοι ψηφίζουν όχι είναι εναντίον σας.
που δεν νομίζω ότι είναι ευθύνη των αστικών κτλ. Για την κατάσταση στο κυκλοφοριακό στην πόλη της Καβάλας. Εγώ θα είμαι θετικός. Είναι αυτά τα οποία έχουμε, τα εργαλεία που έχουμε, αν τα έχουμε εφαρμόσει. Αν τα έχουμε εφαρμόσει, αν είμαστε αποφασισμένοι, χωρίς να έχουμε δικαιολογίες του στυλ, έχουμε 20 άτομα στη δημοτική αστυνομία ή έχουμε 12 άτομα στη δημοτική αστυνομία και γι' αυτό δεν κάνουμε ελεγχόμενη στάθμευση.